Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να θέσω ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εκτός ημερήσιας διάταξης. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο συζητάει όλη η κοινωνία της Νάξου και όχι μόνο. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, η εφημερίδα η οποία είναι φιλοκυβερνητική εφημερίδα, έχει ένα τίτλο μεγάλο στην πρώτη σελίδα που λέει «Ξαπλώστρες χωρίς σύνορα». Αυτό το «Ξαπλώστρες χωρίς σύνορα», κύριε Δήμαρχε, είναι κάτι το οποίο αντικρίζουμε όλοι μας και εμείς, κύριοι επισκέπτες, ντόπιοι και ξένοι, σχεδόν σε όλες τις παραλίες του νησιού μας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν την πάει την άξο, υποβαθμίζει τον τουρισμό και το ποιοτικό προϊόν, το τουριστικό το οποίο θέλουμε να προβάλλουμε και πρέπει να δούμε πώς άμεσα αυτό το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί. Άκουσα διάφορες συνεντεύξεις του αρμόδιου αντιδήμαρχου του κυρίου Κατσαρά στο ραδιόφωνο. Δεν πείθονται τα επιχειρήματα αυτά ότι εμείς δεν φταίμε, δεν φταίει ο Δήμος δηλαδή, και ότι φταίει το δημόσιο, φταίει η κρατική εταιρεία του δημοσίου κλπ. Εάν εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και αν εμείς συνεργαστούμε σωστά με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, τότε θα αποφύγουμε αυτό το θλιβερό φαινόμενο που κι εσείς οι ίδιοι το βλέπετε και είμαι σίγουρος ότι από μέσα σας δεν σας αρέσει. Ήδη ξέρω ότι κάποιοι αυτών των περιοχών έχουν μαζέψει και θα τις επιδώσουν και σε εσάς και πιστεύω και σε όλες τις δημοτικές παραλίες μερικές εκατοντάδες υπογραφές από επισκέπτες της Νάξου, αλλά και από δημότες της Νάξου, οι οποίοι δεν έχουν σωστή πρόσβαση στο ένα δημόσιο αγαθό που είναι οι παραλίες και ο υγειανός του νησιού μας. Θέλω να μου πείτε τώρα με την ευκαιρία που είστε εδώ, κύριε Δήμαρχε, τι μέτρα πρέπει να λάβετε ή τι θα λάβετε, ώστε αυτό το φαινόμενο να διορθωθεί έστω και στην υπόλοιπη τουριστική περίοδο. Αυτό ήταν να σας πω το ένα. Και ένα δεύτερο θέμα, θα το συζητήσουμε βέβαια και ξανά με τα άλλα ζητήματα. Έχουμε κάνει μία ενοικίαση ενός χώρου πάρκινγκ στον περιφερειακό δρόμο της πόλεως Νάξου. Εκεί λοιπόν σε αυτό το χώρο που δεν χρησιμοποιείται για πάρκινγκ επιβατών μεσαίων με μικρών αυτοκινήτων, εκεί ο Δήμος σταθμεύει απορριμματοφόρα και πολλές φορές τα απορριμματοφόρα αυτά είναι γεμάτα με σκουπίδια με αποτέλεσμα να δημιουργεί δυσοσμία στη γύρω περιοχή. Δεν ξέρω τι μέτρα θα λάβετε, γιατί αυτό το απαγορευμένο φαινόμενο δεν επιτρέπεται από τον νόμο αυτό να γίνεται. Πώς θα σταματήσει? Αυτά τα δύο θέματα προς το παρόν να συζητήσουμε. Συγγνώμη, για το πρώτο θέμα. Στις αρμοδιότητες που λέμε τι έχετε διαπιστώσει. Δηλαδή δεν έχει κάνει καλά ο Δήμος σχετικά με τις εξαπλώσεις και πρέπει να τους συζητήσουμε εμείς. Κύριε, μιλάμε για ένα δημόσιο χώρο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ό,τι και να γίνεται οπουδήποτε στο νησί της Νάξου και γίνεται στα άλλα νησιά των μικρών κυκλάδων, αυτός που έχει το αντίκτυπο είναι ο Δήμος Νάξου. Γιατί κανένας από τους επισκέπτες ή από τους δημότες μας δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ποια είναι τα όρια του κομματιού που εμείς μαζί με το δημόσιο δημοκρατούμε, ποια είναι τα όρια του παλιού εκεί αλλού, ποια είναι τα όρια των τμήματων εκείνων τα οποία δίνει απευθεία στο δημόσιο. Όμως η γενική εικόνα και η γενική αρνητική εντύπωση αφορά όλους τους Ναξώτες, όλους τους επαγγελματίες, όλους τους ξενοδόχους, όλους τους μαγαζάτορες των περιοχών. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό το θέμα. Πρέπει να παρέμβουμε στη δημοτική εταιρεία να παρέμβουμε. Πρέπει να παρέμβουμε στο Υπουργείο Οικονομικών να παρέμβουμε. Πρέπει να πάμε μια παραταξιακή επιτροπή στον αρμόδιο υπουργό να πάμε να ξεκινήσουμε να ανέβουμε στην Αθήνα. Πέστε μας εσείς που είστε διοίκησης, τι μέτρα προτείνετε ότι πρέπει να λάβουμε για να σταματήσει αυτό το αρνητικό φαινόμενο. Κύριε Κατσαρά, καλό είναι, επειδή είμαστε και στα μέσα της τουριστικής σεζόν, να μην δημιουργούμε προβλήματα
και τουλάχιστον να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα και ιδίως όσα θέματα έχουμε κάνει το τουριστικό προϊόν. Φαίνεται ένα θέμα λοιπόν από τη σημερινή διάθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο πριν ένα μήνα έχει κάνει 60 δημοκρατίε. Πόσο κάναμε, κύριε Βαθμοκύλη? Όχι, κάναμε 60 δημοκρατίε και δώσαμε 50 όμως. Θέλω λοιπόν σε αυτά που έχετε διαπιστώσει και αυτά που σα έχουν πει και λέτε ότι μαζεύονται υπογραφέ. Κοιτάξτε εδώ η κατάσταση. Αφήστε εγώ να σα καταθέσω αυτή εδώ πέρα τη φωτογραφία. Είναι υπαρκτή κατάσταση. Κοιτάξτε, αυτό είναι σαν να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν πετάμε καμία μπάλα στην εξέδρα. Εγώ είμαι ο μόνο που δεν πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Αγωνιώ γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και ερεθίσματα από τον κόσμο. Για να καλά κάνετε για να αγωνιάτε και να προσπαθούμε και εμείς να λύσουμε όποια προβλήματα μας αναλογούν. Θέτεται λοιπόν ένα ζήτημα σήμερα που είναι 12 Ιουλίου. Σας ρωτάω, πριν ένα μήνα εμείς κάναμε 60 δημοκρατίες και δώσαμε 50 κομμάτια. Ο Δήμος σχετικά με το χώρο αυτό που παραλαμβάνω να ανοίξει το ελληνικό δημόσιο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Θέλω να μου πείτε σήμερα, γιατί λέτε ότι εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά και ότι πρέπει να παρέμβει ο Δήμος για να ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτω. Τι, κατά εσάς ως επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τι δεν έχει κάνει καλά ο Δήμος? Από τα μέρη δηλαδή που έδωσε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, έδωσε κάποια μέρη τα οποία είναι παραπάνω από αυτά που του είχαν εμπορηθεί για να δώσει, στις απευθείας αναθέσεις και προβολές έχει γίνει κάποια παρανομία, έχει γίνει κάτι από το Δήμο, ο Δήμος επικροτεί μια παράνομη κατάσταση, έχει δώσει, ξέρετε κάτι, αν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, έχουν πει σε κάποιους να παρανομούν. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί εμείς ασκήσαμε τις αρμοδιότητές μας και από εκεί και πέρα μας συγχωρηθήκανε. Δεν έχουμε αρμοδιότητες, μας συγχωρηθήκανε. Και δώσαμε κάποια κομμάτια. Εξ όσων ορίζω, θα μας τα πει και ο κ. Βαρακοκύλης, η Δημοτική Αστυνομία πήγε, έκανε οριοθέτηση των κομματιών αυτών και τηρείται η νομοθεσία σχετικά με την παραχώρηση αυτών που έδωσε ο Δήμος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλα κομμάτια τα οποία δίνει η ΕΤΑ, είτε σε ξενοδοχεία με απευθείας ανάπτυξη, είτε με πληστηριασμό και κλιματική υπηρεσία, τα οποία εκφεύγουν οποιοδήποτε αρμοδιοτήτο του Δήμου. Πείτε μας λοιπόν εσείς που θέτετε αυτό το θέμα, τι έχετε διαπιστώσει και τι έχει κάνει ο Δήμος λάθος, τι δεν έχει κάνει σωστά, προκειμένου αν δεν το έχουμε κάνει σωστά, να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μας ανήκουν. Δεν μιλάμε για μια δημοτική έκθεση. Μιλάμε για μια δημόσια έκθεση που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και διαχειρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και διαμέσου αυτό είτε από τη Χρηματική Υπηρεσία είτε από την ΕΤΑ. Τι δεν έχει γίνει σωστά, πείτε μας. Γιατί εμείς με τον Δήμαρχο είχαμε πάει στο Αγκεσανή, ήταν κάποιοι κάτοικοι και μας είπαν ότι μας έχουν υπογραφές και μετά ένα άνθρωπο από το ξενοδοχείο και λέει ότι εγώ έχω πάρει όλο το χώρο αυτό από την ΕΤΑ. Πού είναι το πρόβλημα? Εκτός Δήμου. Ήταν οι κάτοικοι οι οποίοι μας λέγανε εδώ με τον Δήμαρχο, ήταν ο κ. Παντελιάς, ήταν ο κ. Σοφανός. Και ακούσαμε και είπαμε και εμείς, μας είπαν τις απόψεις τους και είπαμε και εμείς τις δικές μας. Και μετά έρχεται ο ξενοδόχος, ο οποίος δεν έχει προβολή στην παραλία, δεν έχει ξενοδοχείο του παραπάνω. Και λέει, κύριε, φόρος εμένα μου φωνάζανε, λέει, γιατί εδώ έχει ξαπλώστες. Και λέει, ορίστε, δεν είναι σημασία μου είναι αυτή. Μου έχει παραχωρηθεί νόμιμα για να βάσω ξαπλώστες και να βάσω τραπεζάκι. Τι δεν έχει γίνει σωστά? Πώς μπορώ εγώ να παρέμβω σαν Δήμος λοιπόν, όταν έχει διεντάρτη στο τάδε ξενοδοχείο ή στο τάδε κατάστημα οικονομικών ενδιαφέροντος ή παραχωρήσει νόμο χώρο? Και λέει, ορίστε, κύριε, εγώ στις διαστάσεις μου και αποβάλλει και τα σέρ των πλελών και εξαπλωστών που προβλέπει ο νόμος. Τι δεν πείτε μου, τι δεν έχει γίνει σωστά? Κύριε Πρόεδρε, θα σας απαντήσω. Αφού γίνει η κουβέντα, θα σας απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πετσέ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα και θέλω να πάω σε συνέντευξη που είχε ένα σοβαρό θέμα ύπωσης. Θέλω να αποχωρήσω κάτι στο τηλέφωνο να βοηθήσω σε κάτι με συνέντευξη. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Εάν, κύριε Πρόεδρε, είσαστε διοίκηση και δεν θα έπρεπε, μάλλον θα μπορούσατε να είχατε πάρει την γνώμη της αντιπολίτευσης, καλό είναι έστω και την ίστατα στιγμή να σας πούμε εμείς τι θα κάναμε εμείς. Ένα πράγμα που θα κάνουμε σίγουρα, γιατί είμαστε υπέρ της πρόληψης και όχι της καταστροφής απέναντι στους συντομότες μας, αφενός θα στέλναμε την Δημοτική Αστυνομία να κάνει έγγραφες συστάσεις προκειμένου αυτοί που κάνουν
την απλή χρήση των προβληματισμάτων και των πεζοκαθισμάτων, είτε εκδίδονται από την κλιματική υπηρεσία ή άλλα, είτε από το Δήμο ή από το ΕΤΑΠ, να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δίνοντάς τους 48 ώρες να συμμορφωθούν. Έπειτα από 48 ώρες, λοιπόν, αν κάποιος δεν εναρμονιζόταν με το έγγραφο που θα του είχατε αποδώσει, επιδώσει, τότε λοιπόν θα καταφέρατε στην αρμόδια αρχή. Αρμόδια αρχή είναι η αστυνομική αρχή, διότι άλλαξαν οι αρμοδιότητες από το λιμενικό σώμα, μεταφέρθηκαν στην ελληνική αστυνομία. Αν λοιπόν η δημοτική αστυνομία τη δεύτερη φορά, αφού έχει κάνει τις συστάσεις, δει ότι κάποιοι δεν εναρμονίζονται με την άδεια και τα τετραγωνικά που τους έχει παρακολουθεί, τότε γίνεται μια καταγραφή και λέει σήμερα την τάδε, ο Μπερτσιάς Αθανάσιος, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, διαπιστώσαμε αυτό. Και γίνονται οι διοικητικές εκκυρώσεις. Το ένα θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, τι μας έρχεται, πρέπει να κάνουμε καταστολή. Όχι, αυτό μας είπα, είμαι υπέρ της πρόληψης. Δεν σας είπα τα πρόληψη. Όταν πας να κάνει, η πρόληψη είναι. Δηλαδή, σε δημοτική αστυνομία και αρμοδιότητα να κάνει γράψη σας. Μόνο η ελληνική αστυνομία μπορεί να κάνει. Κάντε το στην ελληνική αστυνομία. Τι να κάνουμε εμείς. Ποιος, ποιος το κάνει, ποιος το κάνει. Πώς το κάνουμε. Ναι. Η δημοτική αστυνομία μπορεί να κάνει γράφη συστάσεις για κάτι που δεν έχει αρμοδιότητα. Μόνο η ελληνική αστυνομία μπορεί να κάνει. Ο Δήμος, επειδή διατηρεί αγαστή συνεργασία με όλες τις αρχές και θα πρέπει να το κάνει, μπορεί είτε προφορικά είτε εγγράφος, σας είπα, να επιδώσει μία σύσταση έγγραφη έτσι ώστε να μην παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Πατραχοκύλη, να ακούσουμε τον αρμόδιο αδελήμα. Πείτε μας, κύριε Πατραχοκύλη, τι έγινε και η Επιτροπή των Δημοπρασιών ήταν δύο κομματική, ήταν ο κύριος Βάνιος, ότι δεν έχουν γίνει όλες οι παρατάξεις. Συνάδελφοι, ένα λεπτό, θα πω, έχω μιλήσει η κατηδία με τον κύριο Χατζιαδρέου, πριν μερικές μέρες δεν μιλήσαμε για το θέμα, και έγινε μια ενημέρωση, καταλάξαμε και τις απόψεις. Καταρχήν, καλησπέρα να μας όλους. Εμείς σαν Δήμος κάνουμε μια δημοκρασία με υποπρόεδρος. Για να κάνουμε μια δημοκρασία, πήραμε εγκρίσεις και από την αρχαιολογία, όπως ορίζει η νομοθεσία, και από την ΟΦΙΔΕΚΑ, το περιβάλλον εννοώ, και από την κτηματική που μας παραγωγεί τους χώρους. Με 60% εμείς να εισπράττουμε και 40% έχουμε πει την κτηματική. Λοιπόν, στη δημοκρασία, η ΚΙ αναφέρει ότι πρέπει να δίνουμε το 50% των παραλίων. Το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να είναι ελεύθερο. Μιλάμε πάντα για το νέο γυαλό που έχουμε εμείς. Δεν μιλάμε για το παλιό γυαλό που ανοίξει την ΕΤΑ. Είναι άλλο χωράφι. Που και εκεί, από ό,τι μας είπαν, είναι ανοίξει την ΕΤΑ και το πάνε και στο πίσω μέρος. Πίσω μέρος. Ακριβώς, ακριβώς. Στην ΕΤΑ, δηλαδή, σε αυτό παραγωγή. Ακριβώς, ακριβώς. Ευκαιρία να κινείται. Ακριβώς, λοιπόν. Εμείς λοιπόν έχουν δώσει σύμφωνα με τα στοιχεία αυτή τη μηχανική και είναι στη διάθεση του καθενός να δώσει. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, τον IGP που τον μετρήσαμε στα 913,28 ευρώ που είναι παράδειγμα. Μέτρα. Σε μήκος, όπως ξέρετε τι λέω σε μήκος, το διευκρινίζω, έχουμε δώσει τα 280 σε μήκος. Το δε πλάτος, στα 50 μέτρα, έχουμε δώσει 4 μέτρα στα πρώτα μαγαζιά μέχρι 15 το ανώτερο στο πλάτος. Που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κάτω του 20%. Αυτό λένε οι υπηρεσίες και αυτά είναι τα μέτρα. Τα έχω σε σχέδια μέσα, ό,τι στέλνει μπορεί να την τα δει μετά. Αυτό μια εικόνα περίπου. Αυτό συμβαίνει λοιπόν σε όλες τις παραλίες. Ακούστε με λίγο. Εάν είχαμε εμείς δημοκρατήσει πέρα του 50% των παραλίων, κατά τι θα ήταν μια δεύτερη κλιματική. Θα μας τα παίρνει. Άρα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και στην πολίτη, για να δώσει άλλη κλιματική, είμαστε κάτω το ωραίο που ορίζει ο νόμος. Τελεία. Επειδή λοιπόν αντιλαμβανόμεθα κι εμείς, και εμείς έχουμε την ευαισθησία που είπα και κύριε Καλιαδρέων, και είναι δημόσιο αγαθό, και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση, και όχι μόνο κάποιοι επιχειρηματίες. Γιατί εδώ έχουμε στήσει 16 ομόφυλοι και θέμα έχουν πολλές οφείλες, γιατί οι πελάτες θέλουν να το πει, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Υπάρχει ένα θέμα, γι' αυτό και το πήγαμε από το κράτος. Έχουμε μέχρι στιγμής στείλει το μηχανικό μας. Σας είχα πει και κύριε Καλιαδρέων, οριοθέτησε σε όλους όλα τα σημεία και ο κ. Βασιλάκης. Μία εβδομάδα και περισσότερο ήταν εκεί. Το γνωρίζετε όλοι σας αυτό, γιατί θα σας το έχουν πει. Ωραία, οριοθέτησε τα κομμάτια που έχουμε δώσει εμείς. Που έχουμε δώσει εμείς, τα δικά μας. Δεν έχουμε τα μία δώσει στο δίπλα. Εμείς στο δίπλα δεν μπορούμε να πάμε για να του πω τι πήρες.
το δικό μας το έχει οριοθετήσει ακριβώς. Είναι η διαδρομή της κλιματικής. Είχε λοιπόν, ο Βασιλάκης μαζί με ένα εκπρόσωπο από την Ελλάδα. Πήγε, οριοθέτησε και είπε σε όλους, αυτό είναι το κομμάτι του κύριε, αυτό είναι το κομμάτι του κύριε, αυτό είναι το κομμάτι του κύριε. Πολύ ο Βετσιάς. Για να μην πάρουμε καταστροφή στους επαγγελματίες, γιατί είναι δημότες μας. Και αυτοί θέλουν να τα χρήματα, τις οικογένειες τους πάνε, να ζήσουν κτλ. Λοιπόν, τους οριοθέτησε, οπότε να μην έχουν καμία. Προχθές. Σε ποια μέρη πήγε, σε όλα. Πού, σε ποιες παραλίες. Σε όλα έχουμε την ώρα της, από τον Άγιο Γιώργη, από τον Άγιο Προκόπιο, από την Αγιάννα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Από την Πλάκα, από τον Ορκό, από την Εγκύπρα και από τον Πυργάκη. Πήγε σε όλα, το ήταν σε όλα, τον Ισοτήμανος και πήγε σε όλα. Οπότε δεν μπορεί κάποιος επαγγελματίας να πείτε εγώ δεν ήξερα, ή εγώ δεν μου είπατε, ή εσείς δεν είναι αυτό. Όλα. Λοιπόν, εχθές μαζί με εκπρόσωπο την Ελλάδα, που είναι πολιτικά συγκεκριμένο άλλος, για να μην γίνει αυτό που λέει ο κύριος Φετιάς. Εχθές και προχθές πήγε, ήταν η Ελλάδα εκεί. Εγώ μίλησα και με τον αστυνομικό, ο οποίος είχε πάει και έκανε τους ελέγχους, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Ο άνθρωπος. Μέσα Όχι. Ο άνθρωπος που μίλησα χθες μαζί του, δεν διαπίστωσε παράδοση όσο αναφορά τα μέτρα που έχουν βάλει. Δεν είχαν επεκταθεί καθόλου. Πάντα μιλάω για το κομμάτι της κοιτάς. Η μόνη διαπίστωση που ήταν σε εισαγωγικά το κομμάτι ήταν ότι δεν έχουν πάρει κάτι την άδεια. Ούτε φταίνει. Να το λέω. Λοιπόν, κράτησε έχουν κάνει για να τους έχουν στα εξωτήρια. Δεν έχουν. Να πάνε τώρα και κατηγορούμε για τσάπα. Πρόεδρε, θα το πω. Από τις 50 λοιπόν, επαναλαμβάνω και γίνομαι γραφτός, που έχουν δώσει, οι 49 έχουν έρθει και έχουν πληρώσει. Ένας δεν έχει έρθει και αυτό θα πληρώσει στην Αθήνα. Μιλήσαμε, είναι στην Αθήνα μου λέει, έχω θέμα να κάνω. Θανάση, τέλειο να θέλω να πει. Έχουν υπογράψει. Πήραμε λοιπόν τη θεματική και μιλήσαμε και λέει ο άνθρωπος ότι εγώ και καρφί θα στείλω στο δικαστήριο, διότι δεν είναι παιδιότητα των ανθρώπων, οι άνθρωποι έχουν υπογράψει με εμάς σαν δήμο. Δηλαδή, νομίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι τεθειμένη. Έχουν ένα μισθωτήριο η θεματική. Το είπε όμως ο άνθρωπος. Θα πάει για τον κόσμο όμως, έχω δώσει μια μήνυση, θα αποδοθεί. Λέει, εγώ θα τους καλύψω τους ανθρώπους από τη στιγμή που έχουν πληρώσει και έχει υπογράψει μεταξύ εσάς και αυτών. Κύριε Παναγιώτη, το μισθωτήριο θα πάνε κατηγορούμενοι άνθρωποι που έχουν πληρώσει είναι νόμιμοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Και θα πάνε και θα πάνε στο κρυμμένο σε κατηγορούμενοι. Λέει ο προστάμενος της Περιζέας ότι εγώ λόγω φόρτου εργασία δεν το έχω στείλει ακόμα και θα το στείλω. Αυτή είναι η γενική πάντα, έχουν κάνει δύο ελέγχους και η αστυνομία σήμερα ήταν στο Ιφυσάκι του Αγίου Προκοπή. Γιατί δεν πήραν από εκεί άνθρωποι για το θέμα αυτό, σας είπα. Άρα και η Ελλάδα έχει ελέγξει τρεις μέρες όταν ελέγξει συνεχόμενα και ο Δήμος έχει πάει πάλι μαζί με την Ελλάδα και έχει ελέγξει για την οριοθέτηση του κομματίου παραπάνω. Όποιος από εδώ και πέρα λοιπόν κάνει την παραμικρή παρανομία ή οτιδήποτε, δεν θα πούμε ότι εμείς είμαστε οι κακοί, το γνωρίζει. Έχει λάβει, τα μέτρα του και ο καθένας ό,τι έχει πάρει και ό,τι πληρώνει αυτό που καταναλογεί, σε αυτό θα έχει. Δεν πρέπει να κάνουν και ελεύθερη η υπόλοιπη. Αυτά σε υποβιβάσει, αν κάτι δεν είπα. Ό,τι να πω και ένα δόμα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι συγκεκριμένα, αν θέλουμε να πω και ένα δόμα, γιατί είναι κρυφό. Στον Άγιο Προκόπιο, στο τελευταίο μαγαζί, εμείς έχουμε δημοκρατήσει 200 μέτρα, 20×10 και έχει πάρει εκτός πίσω δεν κάποιος ο κ. Κατζηδάρου, από την μετά, έχει πάρει 1200 μέτρα. Αυτή είναι η φωτογραφία που στείλατε, κύριε Μαρκάκη. 1200 μέτρα. Στο δεύτερο, έχει μαγαζί το κύριο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχει μαγαζί το μισθωτήριο από την Ελλάδα. Στο δεύτερο μισθωτήριο. Πείτε μου, δεν ξέρω τι. Στον Άγιο Προκόπη με μεταξύ έχουν πάρει. Το μισθωτήριο από την Ελλάδα είναι για διέλευση, για. Όχι, είναι μαζί με ό,τι έχει να πατήσει και να κάνει ό,τι χρειάζεται. Να τοποθετήσει. Ο ίδιο μα είπε να πει και λέει από 1200 μέτρα. Και πρόσεξε, πρόεδρε, και να πω κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ότι παίρνουν όσοι έχουν καταστήματα, έχει δώσει στη Λίμνη, έχει δώσει το κάτι συγκεκριμένα. Μιλάω για ονόματα, γιατί δεν ξέρω. Εντάξει, δεν θα λέω ονόματα εδώ. Έχει πάρει και αυτό, αν δείτε 200 έχουν πάρει όλοι. Στρέμματα ολόκληρα. Από την ΕΤΑ. Την ΕΤΑ. Έχουν πάρει. Εμεί αυτό δεν μπορούμε να επέμβουμε. Αφού είναι νόμιμο, έχω πληρώσει μπροστά μου. Ο άλλος μου λέει έδωσα 20.000 ευρώ. Πήρε ο κύριος Δήμαρχος και έδωσα 20.000 ευρώ και έχω την παραχώρηση. Στην υπηρεσία τους, που λέει και ο Σκάτσο Κάμπο. Τι κάνετε, παιδί. Εσύ μη κάθετε τη Σαμούλο. Τι κάνετε εδώ. Λέει να συγκρατηθείτε και εγώ με τι είναι, παιδιά. Τι κάνετε. Και ο κόσμος λέει ότι θέλει ο Δήμος. Κάνει ο Δήμος. Έκανε παρέμβαση ο Δήμος.
Αναφερθήκατε στο πρόσωπό μου και εγώ σας είπα από την αρχή για να καταστηθεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση. Είπα ότι εμείς ως παράταξη και εγώ προσωπικά είμαστε υπέρ της πρόληψης. Και σας είπα ότι με μια έγγραφη σύσταση, εγώ δεν είπα να ξεκινήσουν οι έλεγχοι να αποκεφαλίσουν τον κόσμο, ούτε είπα ότι ο Δήμος έδωσε παραπάνω τετραγωνικά μέτρα. Εγώ λέω, έχουμε μια ανησυχία και εφιστούμε την προσοχή, επειδή είναι ευαίσθητη η χρονική περίοδο και έχουμε εκλογές, μην κλείνετε το μάτι σε αυτούς που έχουν παραχωρηθεί νόμιμα τα κομμάτια να αναπτύσσουν παραπάνω από αυτό που πρέπει. Κύριε Περσιά, σας είπα να μιλάνε δύο έλεγχοι μέχρι τώρα και είναι νόμιμοι αυτοί που πέρασαν. Δεν διαφωνώ. Δεν το είπα. Για αυτή το λέγαμε. Ποιος είναι το μάτι. Φαντάζεσαι δεν είμαστε δύο το όνομα. Σε κύριε Παρακοπήλη, για να μην το ξαναλέτε αυτή. Η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να κάνει εγγραφές συστάσεις, μόνο η ελληνική αστυνομία. Όπως εσείς το ξέρετε πολύ καλά, είναι στο κειμεναρχείο αρμοδιότητα του ελέγχου, και από εκεί και πέρα υπάρχει στην ελληνική αστυνομία. Άρα η ελληνική αστυνομία έχει δικαίωμα προκειμένου να κάνει έγγραφη στα 48 ώρων και μετά να πάει να ξαναελέξει και να κινήσει η διοικητική ή η ποινική διαδικασία. Δεν μπορεί να κάνει η δημοτική αστυνομία. Δεν είναι κακό στα πλαίσια της αγαστής. Λοιπόν, ακούστε, νομίζω ότι θα συμφωνούμε και κάνουμε όσο τίμες αυτό. Θα συμφωνούμε, δεν θα συμφωνούμε. Εμείς ότι από ό,τι βλέπετε για αυτό το λόγο. Ναι, ναι, θα σας δώσω κύριε Βούλση. Ο Δήμος, από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω για μια δημοκρασία που μετήχαν και δύο παρατάξεις και πλειοψηφία, θυμίζω με μειοψηφία. Και από ό,τι βλέπετε τους χώρους αυτούς τους 50 που έδωσε ο Δήμος Νάξου και Μικρό Κυκλάδο, κατά παραχώρηση, δηλαδή ως αντιπρόσωπο, δεν είναι δική του, ελέγχθηκαν από όλες τις υπηρεσίες της αρμόδιας, έγινε νόμιμη παραχώρηση, είπαν οι άνθρωποι, εδώ ισχύει το αντίθετο. Ότι έχουν πληρώσει οι άνθρωποι και δεν τους έχουν στείλει ακόμα το μισθωτήριο, έχουν καταβάλει τις εγγυήσεις τους, το ποσό το πρώτο που είναι η προκαταβολή των δόσεων. Και εδώ τώρα πήγε αστυνομικά του άξονα και δεν είναι παράνομοι, αλλά γιατί δεν έχουν μισθωτήριο, κάτι που έχουν επιχειρηματική υπηρεσία που έχει κάνει. Εδώ ισχύει το αντίθετο, όχι υπάρχει παρανομία. Παρανομή η υπηρεσία του δημοσίου που δεν έχει στείλει ακόμα το μισθωτήριο. Και πρόεδρε, αυτό γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Θα πάνε κατηγορούμενοι άνθρωποι, οι νόμιμοι θα πάνε παράλληλα κατηγορούμενοι. Επειδή απλώς και μόνο ενώ έχει γίνει όλη η διαδικασία και έχουν πάρει τη δημοκρασία, έχουν πληρώσει για την μίσθωσή του και κανονικά μίσθωση, τυπικά δεν του έχουν στείλει το μισθωτήριο. Αυτό γίνεται. Και μισό λεπτό για να δώσω το λόγο στον κύριο Βλούση, επαναλαμβάνω για να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Εδώ ο κύριος Μαράκης έχει στείλει μία φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι αυτή με την οποία συζητούσαμε το Σάββατο εκεί στη γωνία που λέει γιατί δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Λοιπόν, κύριε Μαράκη, εδώ η φωτογραφία αυτή εκεί στη γωνία έχει παραχώρηση 1200 μέτρα από τον εξοδήμαχο. Ο άνθρωπος λέει: εγώ έχω δώσει τα ωραία λεφτά και έχω πάρει το χώρο αυτό απευθείας από την ΕΤΑΤ. Είμαι νόμιμος. Έχω πληρώσει τα χρήματα και έχω δικαίωμα να βάλω. Πέρα από αυτό που έχετε δώσει εσείς, έχω δικαίωμα να βάλω και τις αγρότες μου και τα τραπέζια μου. Και όποιος μου λέει πει για μένα, με συκοφαντεί. Είναι συκοφαντική της φήμης αν πει κάποιος εναντίον μου. Γιατί είμαι νόμος, το πήρα από το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο. Έχω παραχώρηση. Κύριε Πρόεδρε, η εικόνα αυτή σας αρέσει. Όχι, μισό λεπτό. Ένα λεπτό, όχι. Ένα λεπτό δεν σας αρέσει η εικόνα. Τότε λοιπόν εσείς έχετε κάνει παραστάσεις στην ΕΤΑΠ. Εμείς ή δίνετε αδεστάδια, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το είπα. Εμείς αυτή τη στιγμή, όλες οι υπηρεσίες και για το θέμα αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και είναι μια έκταση η οποία δεν ανήκει παραλαμβάνωσα. Δεν ανήκει, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Εμείς αυτό που μας παραχωρήσαμε είναι ότι είδατε τι λέει ο κύριος Παρακοκίλης. Στο Δήμο αυτό που παραχωρήθηκε ήταν το 50% να το μισθώσει. Δεν μισθώσε το 50%, μισθώσε το 20%. Και σε αυτό που έδωσε το οριοθέτησε για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Γιατί έρχεται η Ετάρτη. Σου λέει κύριε, εγώ θα παραχωρήσω. Θέλω έσοδα. Θα παραχωρήσω εγώ, είναι δική μου έκταση, θα την παραχωρήσω εγώ. Τι είναι η ΕΤΑ. Είναι εταιρεία που όταν εκεί το ξέρω πολύ καλά. Εσείς σαν Δήμος δεν έχετε θεσμικές αρμοδιότητες να είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας αυτής να παραχωρήσει το χώρο που της ανήκει κατά κυριότητα. Προσωπικό το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει και μπορεί να σημειώνει την άξο. Λοιπόν, φαίνεται το λόγο ο καθένας. Εντάξει, τώρα αυτά τα λέτε εσείς. Γιατί εδώ υπάρχει και άλλη άποψη και λέει ο άλλος ότι κύριε, εγώ που είναι νόμιμο, παραχώρησα από εδώ στα χρήματά μου και είμαι απολύτως νόμιμος για αυτό που γίνεται. Ελάτε κύριε Βρούτσι. Ναι, ελάτε κύριε Βρούτσι. Έχω τοποθετηθεί παλιότερα για το θέμα των κατασμάτων. Είχαμε καταψηφίσει κιόλα τι παραχωρήσει. Αυτό που νομίζω πρέπει να γίνει κατά μελετό, επειδή εδώ βλέπω ότι προσπαθούν
πρέπει να γίνει μια αφήση αυτήν την ώρα, επειδή από τον νόμο δεν προκύπτει κάποια αρμοδιότητα του Δήμου σε εκκλησία του Υπουργείου Οικονομικών. Καταρχάς, θέλω να θυμίσω ότι κάνουμε παρεμβάσει για την περίπτωση, το οποίο δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Νάξου. Κάνουμε παρεμβάσει για ανθρώπινα δικαίωμα, όπως επίσης κάνουμε και τα αντιμετωπικά στα δικαστήρια. Δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος Νάξου στο πολύ βράδυ. Εδώ τώρα συζητάμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα, άρα το έχουν ενώπα οι άνθρωποι, άρα δεν μπορούν να τσοκουνήσουν. Το ζήτημα είναι το εξής. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και για τον χώρο της υγείας, ο ένας Δήμος μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει από το Αγρότιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στην ουσία με μια συγκεκριμένη πολιτική για το πώς θέλει να χρησιμοποιούνται οι κοινόχρηστοι πόροι, ο παλαιός υγειανός, η παραλία, να πρέπει να γίνει παρέμβαση με βάση μια συγκεκριμένη πολιτική που έχει ένας Δήμος. Και δεν θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν θέλει ΕΤΑ παραχωρεί ένα χώρο, δεν είναι υποχρεωμένο να το παραχωρήσει. Στην χώρα ο Δήμος έλεγε, κοιτάξτε κύριε, εγώ δεν θέλω εδώ πέρα να πηγαίνετε να δίνετε στρέμματα σε οπρελάδες οι οποίοι θέλουν να αναπληρώσουν πλεονεκτήματα. Νόμιμο όπω λέτε, δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Είναι αποτέλεσμα τη πολιτική που προσωπικά έχει πολιτική δύναμη. Εδώ ακούω να κρυβόμαστε πίσω από την νομιμότητα, σαν όμω να υποκρίνεται μια διαφωνία με το γεγονό ότι η ΕΤΑ δίνει τόσο μεγάλε εκτάσει. Εγώ από τον Πρόεδρο καταλαβαίνω ότι αν θέλετε πολιτικά δεν συμφωνείτε. Άσχετα ότι είναι νόμιμο ή δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει ο Δήμος να υπάρχει μια πολιτική. Ποια είναι η πολιτική, ότι θέλουν να παραχωρείται τόσο χώρο στα παραλίε για του συγκεκριμένου λόγου. Από την άλλη, βλέποντα με πόση ευκολία παραχωρούνται πόροι όχι εκτό εγκαταστημάτων, ανεξάρτητα από το κόμπι, στην πλάτη, στον ορκό κλπ., διαπιστώνει κανεί ότι αυτή είναι πολύ σημαντική τη δημοτική αρχή. Και το έχει πει και ο Δήμαρχος πολλές φορές ότι αυτό είναι μια ανάγκη την οποία ζητάει η αγορά. Αν λοιπόν είχε ο Δήμος την πολιτική του σεβασμού προς τις παραλίες, δεν θα πούμε ότι περιβάλλον ούτε κοινοβουλευτικό, προς τις παραλίες που έτσι απλά, θα μπορούσε να παρέμβει το Υπουργείο Οικονομικό και το Υπουργείο Οικονομικό θα άκουγε το Δήμο, θεωρώ, και αν δεν τον άκουγε θα πρέπει να υπάρχει διαμαρτυρία, ούτως ώστε να σέβεται την πούληση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής διοίκησης. Δεν συμβαίνει αυτό, γιατί βολεύει να λέμε ότι δεν φταίμε εμείς, ούτε για τους ελέγχους, δεν φταίμε εμείς, ούτε για το ποιοι χώροι δίνονται είναι δίμα. Άρα λοιπόν δεν αποτελεί λόγο στο ότι είναι ή δεν είναι στα αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι στα αρμοδιότητα όντως του Υπουργείου Οικονομικών ένα μέρος αυτής της κατάστασης, αλλά θεωρώ ότι το Υπουργείο του Δήμου είναι μια ασύντοτη παραχώρηση χώρων στον υγειατρό και στην παραλία. Δεν θεωρώ ότι είναι το θέμα της νομιμότητας, θεωρώ ότι είναι κυρίως η βούληση της υψηλάνω δημοτικής αρχής. Λοιπόν, ουσιάζεται για να προωθεί το θέμα, να ελάβει διακοπή. Το πρόβλημα που συζητάμε και προκύψει έχει να κάνει, ξεκινάει δηλαδή από την πίστοση του Αγιαλού, των παραλιών. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και εκεί συμφωνείτε όλοι σας. Με όποιες όλες δηλαδή που έχετε παρατάξεις, με όποιες διαφοροποιήσεις. Ο κ. Παράταξης του κ. Κατζαδέρα είχε πει να είναι πιο μειωμένο το αντίτυπο, η παράταξη του κ. Λούτση να είναι πιο υψηλό το αντίτυπο. Συμφωνείτε στην πίστοση. Εκεί είναι το πρόβλημα και επιβεβαιωνόμαστε εμείς αλλαγείς ποιος που λέμε ότι οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες προς το λαό, να οργανώνονται με κρατική χρηματοδότηση, να έχουν πρόσβαση όλοι και ώστε να μην παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα. Από εκεί πέρα, ο Δήμος έχει την ευθύνη να αντιταχθεί και στο ΕΤΑ που δίνει και να έχει το να ελέγχει ώστε τουλάχιστον αυτά που να μην πηγαίνουν παραπάνω που θα παραπολούν. Αλλά το ζήτημα το ουσιαστικό είναι αυτό που είπα στην αρχή, η μίσθωση. Αν δεν υπάρχει μίσθωση, να δίνονται συνδυότητες, δεν θα δημιουργούνται και το πρόβλημα και θα είχαμε ο κόσμος που μας στην παραλία, αλλά βέβαια με την απέτηση να οργανώνουν και κιόλας, ώστε να παρέχονται όλες οι απαραίτητες υποδομές. Κύριε Πολυγρέτη, θα δείχνω εξής. Θέλω να τελειώσω πρώτα αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ περίμενα και τον κύριο Δήμαρχο να τοποθετηθεί, δεν τοποθετήθηκε. Σας είπα, κύριε Δήμαρχε, θα πω τα τελευταία. Κύριε Δήμαρχε, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι δυνατόν
Αυτό δεν είναι δυνατόν. Να κρυβόμαστε τώρα ο ένας πίσω από τον άλλο. Δηλαδή ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα ξέφυγε πάλι από τα καθήκοντά του. Σε ό,τι μίλαγε κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος, απαντούσε εκείνος ως, όχι ως πρόεδρος, ως μέλος της δικής σας παράταξης. Δεν γίνεται αυτό έτσι. Λοιπόν, εμείς είπαμε από την αρχή ένα πράγμα. Εσάς σας αρέσει αυτό το φαινόμενο, ανεξαρτήτως της τυπικότητας. Εάν θέλουμε να ασκούμε διοίκηση στο Δήμο Νάξου, πρέπει να παρέμβουμε στα Υπουργεία, να παρέμβουμε στη Δηματική Εταιρεία, την Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων κλπ. Και να καθορίσουμε εμείς, είμαστε τα αφεντικά σε αυτό το νησί, τι κομμάτι θα νοικιάσει η ΕΤΑΡ, τι κομμάτι θα νοικιάσει το Δημόσιο και τι κομμάτι θα νοικιάσουμε εμείς. Εμείς πρέπει να το κανονίσουμε. Εμείς θα παρέμβουμε, βεβαίως θα παρέμβουμε. Εμείς έχουμε τον κυρίαρχο λόγο. Γιατί εμείς έχουμε υποστεί και όλη αυτή τη φθορά και τη ζημιά. Άρα λοιπόν έχουμε λόγο, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορεί να μας αγνοήσει κανένα Υπουργείο εάν εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς δεν λέμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και να αναπτυχθεί θέλουμε ο τουρισμός, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτή εδώ πέρα η ασυδοσία. Εδώ πρόκειται περί μιας ασυδοσίας του δημοσίου εις βάρος της Νάξου. Δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό, πρέπει ακόμα και τώρα να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να μην συνεχίζεται να δυσφημείται το νησί μας. Και μέσα από αυτό βλέπετε, είδατε ότι και η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου είχε συγκεκριμένη θέση. Και οι επαγγελματίες και όλοι. Είναι ζημιά για το νησί. Αυτό θέλουμε να δούμε εμείς. Ελάτε, θα ρεγραφήσω. Θα ήθελα το λόγο λίγο για να μιλήσω. Για το ίδιο. Όχι για το ίδιο. Θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω. Κύριε Καθηγητά, είπατε ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζει την Νάξου σήμερα, επειδή στην καθημερινή διαβάσατε ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια ξαπρόσθετη, αν θυμάμαι καλά, από το Σέλιος. Και θεωρείτε ότι αυτό το διαβάσει στην καθημερινή είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Νάξου, αν κατάλαβα καλά στα λεγόμενά σας. Δεν υπάρχει, θα πρέπει να το πάτε στο σύνολο. Αυτό είναι, λοιπόν. Εμείς θέλω να πούμε εδώ για να καταλαβαίνει ο κόσμος που σας ακούει. Εμείς είμαστε σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες για να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και φυσικά για να συνεισφέρουμε ώστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται όλες οι διαδικασίες νόμιμα. Θυμάστε, σας το είπα, σας ξαναποκάλεσα και τότε. Το συζητήσαμε το θέμα του Αιγιαλού, έτσι, το συζητήσαμε. Εμείς ήρθαμε εδώ σαν ότι παράταση αυξήσαμε τα τέλη. Εσείς ψηφίσατε λευκό ή κατά. Ή δεν είχατε. Αυξημένα. Θέλω να σα πω πάντα είναι αυξημένα. Δεν είχατε άψη. Το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς ζητήσαμε να δεν είχατε άψη. Εγώ βέβαια τοποθετήθηκα και είπα ότι αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, το είπα, ότι είναι η αυστηρότερη κοινή υπουργική απόφαση που ήρθε στην νότερη χώρα, νότερη Ελλάδα. Το ανέφερα, πήραμε πρώτη φορά. Πρώτη φορά ακόμα, να μου επιτραπεί και κεντροαριστερές κυβερνήσεις, πρώτη φορά υποχρέωσε ο νομοθέτης να πάρουμε κρίσεις από το ΦΠΚΑ. Γιατί να πάρουμε το ΦΠΚΑ, για να μην τυχόν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος να θέλει παραδείγματος χάρη να κάνει ένα beach bar που μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον, να μην του δοθεί η έκρηξη. 7-8 σελίδες απάντηση του ΦΠΚΑ, έτσι, γιατί εμείς παραχωρούμε ξαπλώστρες και ομπρέλες και κάποιοι παίρνουν χρήση τραπεζιού που είναι θέμα, έτσι, που το προβλέπει η νομοθεσία, το κρατάμε και με αυτή τη διαδικασία ο ΦΠΚΑ συνέβησε. Επίσης, σας είπα ότι είναι η πρώτη φορά που θέλει από την κοινή υπουργική απόφαση να γνωμοδοτήσει η αρχαιολογική υπηρεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους. Και είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, το κομμάτι, εσείς σας είπα σαν παράταση, διαψεύστε μετά. Ποια ήταν η άποψή σας και η τοποθέτησή σας. Και από εκεί και πέρα, πράγματι, δημοπρατήσαμε με διαγωνισμό τις παραλίες με αυξημένο κόστος. Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί, ενώ εδώ ο διαγωνισμός και από εκεί και πέρα προχωράμε. Προσέξτε, λέτε, είπατε στην αρχή ότι εμείς δεν ζούμε στην κοινωνία, ότι εκεί στο Αγιασανί σας πληροφορούμε ότι εμείς ζούμε στην κοινωνία. Εμείς ήμασταν λοιπόν εκεί το Σάββατο που υπογράφανε οι άνθρωποι το χαρτί που ξέρετε τι γράφει το χαρτί, τις τρεις σελίδες. Εγώ το διάβασα. Εκεί με τους ανθρώπους.
Τι λένε, λένε τα αυτολόγητα, συνάδελφοι. Ξέρετε τι λένε. Λένε ότι πρέπει να τηρεί την νομοθεσία. Αυτό γράφουμε. Αν το διαβάσετε. Μάλιστα είπα στους ανθρώπους, συνυπογράψτε εγώ ο Δήμαρχος, του λέω συμφωνούμε, είμαστε μαζί σου, εδώ ήταν ο κ. Μαύρος. Όλοι πήγαμε να εκκλησιαστούμε κιόλας και μάλιστα κάποιοι λένε Δήμαρχοι μου φωνάζει, είναι και η μέρα της εκκλησίας κτλ. Λοιπόν, και πράγματι δεν ξέρω αν το κουβάλανε σήμερα στο ΣΥΔΕ να μαζί σου. Αυτό ζητάνε. Τι ζητάνε, την εφαρμογή της συνομιμότητας. Αυτό ζητάνε. Πράγματι, όπως λέει, είχαν μεταφέρει τον νόμο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να τηρεί την νομιμότητα. Τι έγινε λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ολοκληρώνονται τα συμβόλαια και θέλει με ένταση να γίνεται ο έλεγχος. Και αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι, και είναι το κομμάτι αυτό το πρώτο έτσι, που έγινε και έχουμε ξαναπεί. Δεν είπε καμία παράταξη εκτός που το έπαιγε τώρα, ας πούμε, ότι να μην δίνουμε τις παραλίες. Δεν είπε κάποιος, νομίζω. Και το έχω πει πρώτος εγώ παλιότερα από την εμπειρία μου και την ασχόλησή μου με τον τουρισμό ότι φυσικά όταν φωτογραφίζουμε μια παραλία που θέλει άδεια, όταν πάνε οι χρήστες για να κάνουν μπάνιο, θέλει και σκιά. Πρακτικά έτσι. Αυτό είναι βασικό. Και υπάρχει και μεγάλη κουβέντα στην τοπική κοινωνία, δηλαδή και η συζήτηση που γίνεται τώρα ότι δημιουργούμε. Αναμοκλέβουμε ένα θέμα που μας αφορά βέβαια και δημιουργούμε αρνητική διαφήμιση στο νησί μας. Γιατί πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να λειτουργήσουν. Και τι λέει, ποιο είναι το θέμα. Μα εμένα όλοι οι πελάτες που λένε και εκεί το συμπάρχουν στον Πρωθυπουργό. Μα οι πελάτες μου, θα τα πει ως εξαπλώστητο, παιδιά. Δεν είναι λέω, δεν θα έχετε εξαπλώστητο γιατί ο καθένας παραφράζει ή ακούει ή επιλέγει κάτι γιατί δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι πολλές φορές που συζητάνε. Θέλω να σου πω, εμείς τώρα στην ΕΤΑΤ, εμείς βλέπουμε τη διαχείριση της ΕΤΑΤ, το βλέπουμε με οριστική παρέμβαση. Γιατί το βλέπετε ότι συνεργαζόμαστε και με το ΙΑΚΜΕ και με την κυρία Ελπίδου και για την διάβρωση των ακτών, έτσι, για την προστασία των ακτών έτσι, με πρωτοβουλίες του Δήμου, γιατί μας αφορά και μας αγγίζει το θέμα. Και βέβαια με την ΕΤΑΤ. Βεβαίως πήγαμε με την ΕΤΑΤ. Έχει γίνει σε προφορικό επίπεδο, περιμένουμε να εγκατασταθεί και να ολοκληρωθεί και η νέα κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα εμείς και στις συνεννοήσεις που γίνονται προφορικές για να γίνει ένα πλαίσιο, να γίνει μια προγραμματική συμβασία. Εκεί τώρα, σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Τι ζητήματα. Το ένα είναι απαράδεκτο να νοικιάζονται οι αμοθήνες, παράδεκτο, έτσι, και κόψαν το και δεν θέλω να λέω και συμβόλαια να το πω έτσι. Να μην πέφτει για να παίρνουν κομπρέλες εξαπλώστες. Προσέξτε. Πρέπει λοιπόν αυτό το κομμάτι να προστατευτεί, έτσι εντελώς, να προστατευτούν οι άλλες. Και βέβαια πρέπει να κλείσει και το θέμα μέχρι την πλάκα τι θα γίνει εκεί το κομμάτι με την προστασιμότητα όπως και διάφορα άλλα θέματα εκεί διοκτησιακά που υπάρχουν. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε με σύνεση υπηρεσιακά με την νομική υπηρεσία και τους τεχνικούς έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο να εξυπηρετηθούν πρώτον, να προστατευτούν πρώτον το περιβάλλον και να εξυπηρετηθούν οι χρήστες με ήπιες παρεμβάσεις. Αυτά έχω να πω προς το παρόν, ενώ από κάτι μας αγγίζει βέβαια, αλλά δεν μπορεί να γίνει ο Δήμαρχος και να καταγγείλει κάθε μέρα «Α, με ενοχλεί αυτό, με ενοχλεί αυτό». Γιατί εδώ υπάρχει μια οξύμορο, δηλαδή να δεσμευτώ το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Τώρα, υπάρχει άλλο θέμα. Λένε για τις τιμές. Εγώ που διαπιστώνω πάλι με τους πελάτες, τους χρήστες, πάλι, μέχρι φθηνά. Επισκέπτες. Τώρα δεν έχω κάτι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, πεντάστερο να το πέτσει που μπορεί να έχει μια ακριβή μια παροχή, εντάξει, δεν υπάρχει και το πεντάστερο, υπάρχει και το χώρο του κάπινγκ που είναι οργανωμένοι που για να καλύψουμε και όλες τις ανάγκες και όλες τις φιλοσοφίες να μεταβαλλάνε. Και η Νάξος ενδεικνύει αυτό και ειλικρινά πληγώνομαι όταν ακούω και από τον εθνικό τύπο ή τις εφημερίδες ή από εμάς κάποιοι να λένε μεταξύ μας είναι ακριβή Νάξος. Όχι, δεν είναι ακριβή Νάξος. Σας πληροφορώ, δεν είναι ακριβή Νάξος. Πάμε. Ορίστε. Πάμε.
Ακούστε, ακούστε. 30% κοστίζει στον πολίτη που έρχεται από την Αθήνα παραπάνω σε όλα τα είδη. Ακούστε, ακούστε. Όπως σας το λέω. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε, πράγματι. Να τους κάνουμε να συζητήσουμε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αλλά όχι να μας πείτε ότι είναι και φθηνότερη και είναι φθηνόνη σύνδεση. Σας είπα ότι είναι, κύριε μου, ακούστε, φθηνότερη από την Αθήνα. Δεν μπορεί να γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Φθηνότερη από την Αθήνα. Φθηνότερο, δεν γίνεται. Είναι φθηνότερη από την Αθήνα, σας το λέω εγώ. Εσείς το λέτε. Ναι, ναι. Ακούστε. Εμένα από το που ο γιος μου, τι καφέ έπαιρνε στην Αθήνα. Άλλο. Και τι παίρνει τώρα. Είναι φθηνότερη. Αλλά. Έχει ειδικά μαγαζιά στην Αθήνα που είναι ειδικά για ανθρώπους που έχουν μαγαζιά. Είναι φθηνότερη. Δεν είναι ανιώσει το λέω για να συγκομματίσετε. Ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει στην άξιο να δει το βαθμό. Μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Αν εξαρτάται που δεν θα πάρετε. Δεν θα πάρετε στο πετζάκι, μπορεί να είναι λίγο. Δεν θα πάρετε στα δύο αστέρια. Μια τελευταία φορά. Να είσαστε φέτος να μετρήσετε πόσοι δεν θα έρθουν Έλληνες στην Άξο για αυτούς να τους προσμετρήσετε. Δηλαδή ο Δήμος που απεγγείλανε τα εισιτήρια. Όχι, εσείς που λέτε ότι είναι φθηνή. Εσείς που λέτε ότι είναι φθηνή. Και τι κάνατε για τα εισιτήρια. Πήρατε ποτέ μια απόφαση να πείτε, ελάτε εδώ. Ποιο σα το είπε. Εάν έχετε πάλι, εγώ είμαι μαζί σας. Καταρχήν, εγώ δεν θέλω. Ελάτε, γιατί έχουμε ξεφύγει, είμαστε από να ρωτήσουμε να πάμε σε άλλο. Από μία μικρή ομάδα ανθρώπων, ακούτε, και όχι, όχι, είναι σημαντικά, γιατί εδώ υπάρχει ένας ισοπεδωτικός λόγος από κάποιους ασφαλμάτες και από εδώ, από εδώ μέσα, γενικά, έτσι, αναφέρομαι, σε πολλές τοπικές κοινωνίες και δεν είναι ωραίο. Αναφέρουμε εδώ πέρα, αναφέρουμε για τα, το ξαναπεί και θα το πω, για την κατανόηση. Η κατανόηση, λέει, είναι ακριβότερο από το προϊκό εισιτήριο. Στην πράξη, από το προϊκό εισιτήριο δεν έχει ακριβή από τον Αύγουστο του 22, πείτε μου ποιος το είδε. Μια λέει που είναι μειωθεί τα ακούστε τώρα, πάμε και συνεχίζουμε. Υπάρχουν λοιπόν πλοία που έχουν και καλύτερες τιμές, έχουν προσφορές, δρομολόγια. Δηλαδή με την Aegean και τη Sky, αναφέρω και τους δύο, μπορεί να πετάξει από 70 ευρώ μέχρι 175, που είναι παράλογο. Λες από 70, 175, ανάλογα τις ώρες της. Γιατί σου λέει αν έχουν έξω από τις περιφέρειες, έπρεπε. Είναι γεγονός τώρα, μην σου λες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και θα πω το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό για να όλοι σεβόμαστε και όλοι αγαπάμε τον τόπο μας. Είναι σημαντικό. Λέει λοιπόν, γιατί το εισιτήριο, το κόστος είναι υψηλό, που θα θέλαμε όλοι να ήταν και δωρεάν και μηδενικό. Γιατί ευτυχώς πρέπει να μας χαροποιεί, να μας τιμά, να είμαστε περήφανοι. Υπάρχει και ζήτηση για αυτά τα νησιά. Και ιδιαίτερα και για την Άξο και για τις μικρές κοιλάδες και για όλα τα νησιά του. Υπάρχει ζήτηση. Οι πληρότητες, αν δείτε τις πληρότητες, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι και αυτοί είναι, και αυτοί είναι ιδιώτες, επιχειρηματίες. Αν τα πλοία δεν θα λειτουργούσαν, φυσικά θα μειώνουν τις τιμές όπως γίνεται, όπως υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν είναι η κατανάλωση των επισκεπτών αυτή που γινόταν το 2022, έτσι. Επιστρέφουμε στην προηγούμενη προ-κρίση εποχή που οι καταναλώσεις ήταν πολύ πιο μετρημένες. Βέβαια εδώ συνδυάζεται και ο πληθωρισμός με τα επιτόκια, με τα επιτόκια να είναι υψηλά. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο γεγονό, παιδιά, στην Ελλάδα στην κατανάλωση. Σε όλη τη Μεσόγειο. Συμβαίνει εδώ σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει πρόβλημα λόγω του πληθωρισμού. Είναι πράγματα όμως που αυτά πάλι τα ορίζει η αγορά. Η αγορά λοιπόν εκεί που κάποιος είχε 50 ευρώ την καπνόστρα, φέτος του λέω, μα 10, δεν έχουμε δουλειά, 10, 8, θέλω να σου πω, 0. Είναι η συζήτηση. Είναι η
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί για αμέλεια κάποιοι κάνουν, θέλουν να στοχοποιούν και να μειώνουν το νησί μας. Και κλείνουμε. Ευχαριστώ. Εκτός δυστυχώς για το θέμα αυτό αναφερθήκατε μόνο στα διαδικαστικά ζητήματα και δεν άκουσα να πείτε ότι ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα που και εμείς τη διαπιστώνουμε αυτό και πρέπει να γίνουν από το ίδιο το εξής οι εξής πολιτικές. Ένα, δύο, τρία, για να μην ξανασυμβούν αυτά. Συζητάμε περίπου αυτή τρία φορά το θέμα αυτό. Λοιπόν, κάναμε τη συζήτηση εκτενώς, έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό, εκτενήσαμε.